καθημερινά οι οδηγοί μεταφορών που διακινούν εμπορεύματα από και προς το λιμάνι χρησιμοποιούν έναν δρόμο που βρίσκεται σε κακή κατάσταση εδώ και αρκετούς μήνες. Η καθίδρυση του οδοστρώματος είναι εμφανής και έχει σχηματιστεί μια μεγάλη λακκούβα. Το έχουμε καταγγείλει και το κανάλι σας το έχει αναδείξει. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Η περιφέρεια πού είναι, ρε παιδιά? Τελικά όλα τα φορτώσαμε στον κορονοϊό και τελείωσε? Αυτοί οι οδηγοί θα δουλεύουν πάντα σε τέτοιες συνθήκες? Οι μόνοι που αγωνιστήκανε να μην σταματήσουν τα σούπερ μάρκετ, να μην σταματήσει η τροφοδοσία της αγοράς, να μην σταματήσουν τα νοσοκομεία από πρώτες ύλες από αυτά, ήταν οι οδηγοί. Και η μετάφραση. Καμία. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Για τις συνθήκες εργασίας τους. Θα σκοτωθούμε εδώ μέσα. Όλοι οι δρόμοι είναι χάλια. Τι πράγμα είναι, αυτό δρόμος είναι? Όσοι κινούνται προς την πύλη 16 του λιμανιού σε μια επικίνδυνη στροφή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η άσφαλτος παραμορφώθηκε και σχηματίστηκαν σαμαράκια. Μέχρι που πρέπει να πέσει ένα φορτηγό μέσα, να αρχίσουμε να σκοτωθεί κάποιος και να αρχίσουμε να μιξοκλέμε και να λέμε: ξέρετε, φταίει εκείνο, ξέρετε ο ανθρώπινος παράγοντας. Ποιος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας? Έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα. Πάρα πολύ. Και είναι επικίνδυνο πλέον. Είναι και επικίνδυνα τα φορτία. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε πως παλατζάρει το φορτίο. Αν κάτσετε και να μετρήσετε, μπορεί να περνάνε και τις 2.000 φορτικά. Εκτός αυτού περνάνε λεωφορεία, περνάνε γιοταχή, που είναι επικίνδυνο. Εάν πέσει ένα φορτίο δίπλα στο γιοταχή όπως είναι, θα το τσαλαπατήσει, θα το κάνει λιώμα. Πρέπει να φτιαχτεί. Να φτιαχτεί και σωστό. Όχι και τέτοιο, κλείσαν τα μάτια και έφυγαν. Τα αυτοκίνητα, τα οχήματα πολλά καθημερινά που χρησιμοποιούν τον δρόμο. Να βλέπετε πόσο περνάνε καθημέρα. Και σε σημεία που έχει κάτι σαμάρια, λαγκούβες, πρέπει να φτιαχτεί. Πολύ κακός αυτός ο δρόμος και από την απέναντι μεριά και από εδώ οι λαγκούβες είναι απίστευτες. Και είναι χρόνια αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δεν είναι ότι γίνεται. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος κρίνεται επιβεβλημένη λόγω του μεγάλου κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος και παρά τις διαμαρτυρίες των οδηγών μεταφορών, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει.